καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Όχι για πέμπτη φορά, είπε η τουρκική δικαιοσύνη στο αίτημα αποφυλάκησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στις φυλακές της Ανδριανούπολης για 140 ημέρες. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά το τέτα-τέτ Τσίπρα-Ερντογάν, κατά το οποίο ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Οι τουρκικές αρχές επικαλέστηκαν ως αιτιολογία το γεγονός ότι συνεχίζεται η εξέταση των κινητότουρς τηλεφώνων. Σε δύο φορές η Σόβια καταδίκασε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας το 58χρονο δράστη της δολοφονίας της εφοριακού Δώρα Ζέμπερη. Ο κατηγορούμενος είχε παραπεμφθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία. Σειρά εγγραφών που όπως αναφέρει τεκμηριώνουν ότι η τεχνική εταιρεία Δίωδος της οικογένειας του κυρίου Τσίπρα διεκδίκησε δημόσιο έργο ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, καταθέτοντας πλαστή ενημερότητα, έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Νέα Δημοκρατία. Η αξιωματική αντιπολίτευση αφήνει παράλληλα αιχμές και για τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε η δίωξη ώστε εν τέλει να μην υπάρξει καταδίκη. Στον αέρα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, η τύχη της ονομασίας εκατοντάδων προϊόντων που χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία και αφορούν γύρω στις 4.000 επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, καμία ελληνική εταιρεία δεν έχει κατοχυρώσει ονομασία προέλευσης ή επωνυμία με τον όρο Μακεδονία στο Παγκόσμιο Μητρό της Γενέβης. Αντίθετα, δύο επιχειρήσεις στο Σκοπείο το έχουν ήδη κατοχυρώσει. Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση των παμακεδονικών οργανώσεων για αναστολή της Συμφωνίας των Πρεσπών ως πρόωρη και αόριστη. Σκληρή απάντηση της Μόσχας στις καταγγελίες του Ζόραν Ζάεφ ότι Έλληνες επιχειρηματίες φύλα προσκύμενοι στη Ρωσία υποκινούν βίαιες ενέργειες στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με ανακοίνωσή της η ρωσική πρεσβεία στα Σκόπια κάνει λόγο για εικασίες που έχουν στόχο να καλλιεργηθεί ρωσοφοβία, ενώ ζητά να γίνει έρευνα για τα όσα είπε ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στο μπάσκετ, η μεταγραφική του ενίσχυση εν ώψη της νέας σεζόν συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Άλεξ Τουπάν από τη Ζαλγίρις Κάουνας, ο 26χρονος Γάλλος που υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών με την ομάδα του David Blatt.